Σε αυτό το βίντεο σας δείχνω τις βασικές λειτουργίες του Adobe Lightroom για να αρχίσετε να επεξεργάζεστε τις φωτογραφίες σας σαν επαγγελματίες. Υπόψιν ότι το βίντεο απευθύνεται σε αρχάριους χρήστες χωρίς καθόλου προηγούμενη εμπειρία με το Adobe Lightroom. Το βίντεο έχει ως συνήθως γρήγορο ρυθμό, οπότε μην διστάζετε να σταματάτε στα σημεία που σας ενδιαφέρουν περισσότερο ή να προχωράτε πιο γρήγορα σε πιο ενδιαφέροντα για σας σημεία του βίντεο. Εγώ χρησιμοποιώ το Lightroom Classic CC821, οπότε αν δείτε κάποιο εργαλείο ή παράμετρο που δεν μπορείτε να δείτε στη δική σας έκδοση, μην ανησυχείτε, όσα σας πω σε αυτό το βίντεο ισχύουν για σχεδόν όλες τις εκδόσεις του Lightroom. Όταν ακινήσουμε το Lightroom, μας ζητάει να ανοίξουμε έναν υπάρχοντα κατάλογο ή να δημιουργήσουμε ένα καινούριο. Εγώ πάντα δημιουργώ ένα καινούριο κατάλογο για κάθε project ή φωτογράφηση, το οποίο με βοηθά να μην χάνομαι και να μην συνοστίζω διάφορα ξεχωριστά project στον ίδιο κατάλογο, κάτι που οδηγεί σε μειωμένη απόδοση στην εφαρμογή. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο, αν κάτι πάει στραβά με κάποιο κατάλογο, δεν χάσουμε όλη τη δουλειά που έχουμε κάνει σε όλα τα project μας, παρά μόνο αυτήν που βρίσκεται στο συγκεκριμένο κατάλογο. Τέλος, αποθηκεύω τον κατάλογο για κάθε project μέσα στον ίδιο φάκελο του project, ο οποίος περιέχει συνήθως τα αρχεία RAW και τα τελικά αρχεία. Πριν ξεκινήσουμε την επεξεργασία των εικόνων, ας ρίξουμε μία ματιά στις προτιμήσεις. Η καρτέλα General δεν έχει κάτι αξιοσημείωτο, οπότε πάμε στο Tab Presets. Αν πατήσουμε στο Show Lightroom Develop Presets, μεταφερόμαστε στο φάκελο που περιέχει τα presets μας. Αν έχετε αγοράσει κάποια ή σκοπεύετε να το κάνετε, μπορείτε να τα εγκαταστήσετε αντιγράφοντάς τα στο συγκεκριμένο φάκελο και να επανακινήσετε το Lightroom. Στο σημερινό βίντεο δεν θα δούμε κάτι άλλο από τις προτιμήσεις. Πλέον, έχουμε ένα καινούριο άδειο κατάλογο. Μπορούμε να σύρουμε τις φωτογραφίες μας στο πρόγραμμα ή να πάμε από το αρχείο Import Photos and Videos. Ξεκινάμε επιλέγοντας τις φωτογραφίες από ένα project. Στο δεξί πάνελ καθορίζεται από το Lightroom πώς θα γίνει η εισαγωγή των φωτογραφιών. Από το Build Previews επιλέγουμε την ποιότητα προεπισκόπησης των φωτογραφιών μας. Προσωπικά, προτιμώ να δημιουργήσω προεπισκόπηση μεγαλύτερης ανάλυσης κατευθείαν με την εισαγωγή, οπότε επιλέγω Standard. Με τις επιλογές Minimal και Embedded and Sidebar, η προεπισκόπηση μιας φωτογραφίας είναι προσωρινή και το Lightroom δημιουργεί μια προεπισκόπηση μεγαλύτερης ανάλυσης μόνο κατά την επεξεργασία της φωτογραφίας. Τελευταία επιλογή από τη λίστα είναι το 1:1, που παίρνει την περισσότερη ώρα για να ολοκληρώσει την εισαγωγή των φωτογραφιών, αλλά μόλις τελειώσει δημιουργείται η καλύτερη σε ποιότητα προεπισκόπηση των φωτογραφιών και μπορούμε να ζουμάρουμε κατευθείαν στη φωτογραφία μας με λιγότερο lag μετά την εισαγωγή της. Στη συνέχεια, έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε Smart Previews. Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική αν σκοπεύετε να επεξεργάζεστε φωτογραφίες και ο σκληρός δίσκος ο οποίος περιέχει τα RAW αρχεία σας δεν βρίσκεται συνδεδεμένο στον υπολογιστή που τρέχει το Lightroom. Αρκεί τα αρχεία προεπισκόπησης και ο κατάλογος να βρίσκονται στον υπολογιστή. Δεν χρειάζεται να έχετε μαζί σας πάντα τα RAW αρχεία σας. Για την ώρα δεν θα το χρησιμοποιήσω. Μπορούμε να τσακάρουμε το Add to Collection, το οποίο δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένας τρόπος να οργανώσουμε τα αρχεία μας. Αν έχετε ένα preset που θέλετε να εφαρμόσετε σε όλες τις φωτογραφίες, μπορείτε να το κάνετε εδώ, όπως επίσης να προσθέσετε metadata στις φωτογραφίες σας. Στη συνέχεια πατάμε Import. Πάνω αριστερά βλέπουμε τις γραμμές προόδου καθώς το Lightroom εισάγει τις φωτογραφίες και δημιουργεί τις προεπισκοπήσεις τους. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την επεξεργασία κατευθείαν ή να περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι εργασίες εισαγωγής αν δούμε ότι ο υπολογιστής μας ζορίζεται. Πάνω δεξιά βλέπουμε όλες τις ενότητες του Lightroom. Σε αυτό το βίντεο θα καλύψουμε μόνο τις δύο πρώτες, Library και Develop, καθώς είναι οι μόνες που χρειάζεται για να επεξεργαστούμε τις φωτογραφίες μας. Μετά την εισαγωγή των φωτογραφιών, μεταφερόμαστε αυτόματα στην ενότητα Library. Η ενότητα Library είναι ιδανική για οργάνωση, αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των φωτογραφιών μας. Μπορούμε να κάνουμε μαζικές τροποποιήσεις, να εφαρμόσουμε presets για όλες τις φωτογραφίες μας και να προσαρμόσουμε τις βασικές ρυθμίσεις όπως η ισορροπία λευκού, η έκθεση κτλ. Μπορούμε να αυξήσουμε το μέγεθος των thumbnails πατώντας το πλήκτρο ίσον ή να το μικρύνουμε πατώντας το πλήκτρο πλην. Αν θέλουμε κάποιο σε πλήρη οθόνη, πάμε στο View, Zoom In. Αν θέλουμε να κάνουμε την τελική επιλογή μόνο των φωτογραφιών που θα επεξεργαστούμε, κάτι που είναι γνωστό ως Calling, το κάνουμε σε αυτό το σημείο. Με το πλήκτρο P, μαρκάρουμε τη φωτογραφία με ένα flag, με τα πλήκτρα 1-5 βαθμολογούμε τη φωτογραφία από 1-5 αστέρια και με τα πλήκτρα 6-9 βάζουμε μια χρωματιστή ετικέτα. Αν θέλουμε να αφαιρέσουμε το flag από κάποια φωτογραφία, πατάμε το πλήκτρο U. Αν θέλουμε να αφαιρέσουμε τη βαθμολογία της, πατάμε το πλήκτρο 0, ενώ αν θέλουμε να αφαιρέσουμε το χρώμα από την ετικέτα, πατάμε το αντίστοιχο νούμερο του χρώματος που δώσαμε.
Μόλις μαρκάρουμε όλες τις φωτογραφίες που θέλουμε να επεξεργαστούμε, μπορούμε να τις φιλτράρουμε για να εμφανίζονται μόνο αυτές που θέλουμε. Εγώ προτιμώ απλά να βάζω ένα flag στις φωτογραφίες προς επεξεργασία, οπότε από το drop-down επιλέγω το flagged. Αν χρησιμοποιείτε άλλο κριτήριο ή συνδυασμό κριτηρίων, μπορείτε να το επιλέξετε εδώ. Για παράδειγμα, αν θέλετε να εμφανίσετε φωτογραφίες με 4 αστέρια και κόκκινη ετικέτα, επιλέξτε τα αντίστοιχα πεδία. Αφού έχουμε την τελική επιλογή των φωτογραφιών, είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να τις επεξεργαζόμαστε. Για συντομία, μπορούμε να κάνουμε γρήγορες αλλαγές από το panel Quick Develop, αλλά αν θέλουμε να εμβαθύνουμε, πρέπει να πάμε στην ενότητα Develop. Εδώ έχουμε μερικά καινούργια panel. Πάνω αριστερά έχουμε τον πλοηγό μας. Μπορούμε να ζουμάρουμε μέσα και έξω, να προσαρμόσουμε τη φωτογραφία να χωρά στο παράθυρο ή να περιηγηθούμε σε διάφορα σημεία της φωτογραφίας αν έχουμε μεγεθύνει αρκετά. Από κάτω βρίσκονται τα presets. Αν αγοράσατε ή φτιάξατε δικά σας, θα τα βρείτε εδώ. Το Lightroom προσφέρει κάποια presets, αλλά δεν έχω βρει κάποιο πολύ χρήσιμο μέχρι στιγμής. Για να εφαρμόσουμε κάποιο, κάνουμε αριστερό κλικ πάνω του ή στις πιο πρόσφατες εκδόσεις του Lightroom, αν κάνουμε hover με το ποντίκι πάνω σε κάποιο, βλέπουμε μια προεπισκόπησή του κατευθείαν πάνω στη φωτογραφία. Πιο κάτω συναντάμε τα snapshots ή τα στιγμιότυπα. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε δύο διαφορετικές εκδοχές μιας επεξεργασμένης φωτογραφίας, το κάνουμε εύκολα από εδώ. Απλά πατάμε το συν, βάζουμε μια ετικέτα στο στιγμιότυπο και πατάμε OK. Πλέον μπορούμε να επαναφέρουμε όλες τις παραμέτρους όπως ήταν όταν δημιουργήσαμε το στιγμιότυπο επιλέγοντάς το. Το Panel History αποκαλύπτει πόσο καλό είναι το Lightroom στο να μας προστατεύει από το να μην χαλάμε τα edits μας εξ ολοκλήρου. Αν επεξεργαζόμαστε μια φωτογραφία και βλέπουμε ότι οι αλλαγές που κάνουμε στην πορεία ή το τελικό αποτέλεσμα δεν μας αρέσει, μπορούμε να γυρίσουμε σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο που είμαστε ικανοποιημένοι και να βγούμε από τη δύσκολη θέση. Τέλος, έχουμε το Panel Collection. Για εσάς που θέλετε να είστε πολύ οργανωμένοι, μπορείτε να ομαδοποιείτε τις φωτογραφίες με συλλογές. Παρακάτω βρίσκονται τα κουμπιά Copy και Paste, τα οποία μας επιτρέπουν να αντιγράφουμε όλες τις ρυθμίσεις μιας φωτογραφίας και να τις επικολλούμε σε μία άλλη. Είναι μια πολύ χρήσιμη επιλογή και γίνεται ακόμα πιο χρήσιμη αν ξέρετε τη συντόμευση πληκτρολογίου της. Στα δεξιά βρίσκονται όλες οι παράμετροι για την επεξεργασία. Στο πάνω μέρος βρίσκεται το ιστόγραμμα. Πρόκειται για μια γραφική αναπαράσταση της τονικότητας μιας εικόνας. Αν κάνετε hover με το ποντίκι πάνω στα διάφορα τμήματα του ιστογράμματος, βλέπετε σε ποια σημεία της εικόνας βρίσκεται η περισσότερη πληροφορία. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία, βλέπουμε ότι υπάρχει λίγη πληροφορία στους ενδιάμεσους και τους λευκούς τόνους και η περισσότερη πληροφορία βρίσκεται στους μαύρους και τις σκιές. Μπορείτε να σύρετε ένα τμήμα της φωτογραφίας δεξιά ή αριστερά για να προσαρμόσετε την φωτεινότητα, το ίδιο με το να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις με τους sliders παρακάτω, αλλά με ένα πιο οπτικό τρόπο. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να σηκώσουμε τις σκιές, πατάμε πάνω στο τμήμα των σκιών και τραβάμε προς τα δεξιά. Παρατηρούμε ότι το slider Shadows μετακινείται και αυτό. Τώρα ας ρίξουμε μια ματιά στα εργαλεία κάτω από το ιστόγραμμα. Πρώτο είναι το εργαλείο περικοπής. Για να το χρησιμοποιήσουμε, πατάμε πάνω του από την εργαλειοθήκη ή το πλήκτρο R. Μπορούμε να επιλέξουμε οπουδήποτε πάνω στο όριο του πλαισίου του εργαλείου και να το μετακινήσουμε όπου θέλουμε για περικοπή της εικόνας. Αν πάμε το ποντίκι εκτός του ορίου, ο κέρσορας μετατρέπεται σε ένα διπλό βέλος που είναι το εργαλείο περιστροφής και μπορούμε να ισιώσουμε τη φωτογραφία. Αν θέλουμε η φωτογραφία μας να έχει συγκεκριμένες αναλογίες, μπορούμε να το ορίσουμε από το drop-down aspect. Αν θέλουμε να ευθυγραμμίσουμε τη φωτογραφία μας με τον ορίζοντα ή με μια καλά ορισμένη ευθεία μέσα στη φωτογραφία, κάνουμε κλικ στο χάρακα και τραβάμε μια ευθεία κατά μήκος της γραμμής που έχουμε ως ευθεία αναφοράς. Ή απλά πατάμε το auto. Επόμενο είναι το εργαλείο αφαίρεση σημείων ή Spot Removal Tool. Είναι παρόμοιο με το εργαλείο Clone Stamp Tool του Photoshop και έχουμε την επιλογή για λειτουργία Clone ή Heal. Με τη λειτουργία Clone, κλωνοποιούμε ακριβώς μια συγκεκριμένη περιοχή της φωτογραφίας μας, ενώ με τη λειτουργία Heal, μια συγκεκριμένη περιοχή που επιλέγουμε προσπαθεί να ενσωματωθεί στην αρχική. Όταν χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο, το Lightroom βρίσκει αυτόματα μια περιοχή για να αντικαταστήσει το σημείο που έχουμε επιλέξει. Αν δεν δουλεύει με μεγάλη ακρίβεια, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Forward Slash για να διαλέξει από άλλο σημείο ή να σύρετε σε μια περιοχή που θέλετε χειροκίνητα. Τα sliders Size, Feather και Opacity βοηθάνε να ρυθμίσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια την περιοχή που θέλετε.
στη συνέχεια. Έχουμε το Red Eye Removal Tool, το οποίο δεν νομίζω να το έχω χρησιμοποιήσει από τότε που σκανάραμε φωτογραφίες από film το μακρινό 2006. Επόμενο είναι το Graduated Filter. Είναι σαν να διαβαθμίζουμε οποιαδήποτε ρύθμιση επιλέξουμε από το panel για τη φωτογραφία μας. Δηλαδή, κάθε ρύθμιση που θα επιλέξουμε για μια εικόνα θα εφαρμόζεται σβηστά πάνω στη φωτογραφία ανάλογα με το πώς θα εφαρμόσουμε το φίλτρο. Συνήθως το χρησιμοποιούμε για να μειώσουμε την έκθεση στον ουρανό ή να σηκώσουμε τις σκιές και τους μέσους τόνους μιας φωτογραφίας. Κάνουμε κλικ και τραβάμε προς την κατεύθυνση που θέλουμε να εφαρμόσουμε το φίλτρο. Στο σημείο που κάναμε κλικ, μία ρύθμιση θα είναι πιο έντονη, ενώ το πόσο μακριά τραβήξαμε το φίλτρο καθορίζει πόσο θα ξεθοριάζει εντός εισαγωγικών η ρύθμιση. Για να δούμε την περιοχή που επηρεάζει η μάσκα όπως λέγεται, πατάμε το πλήκτρο O. Στο σημείο που είναι πιο κόκκινο, μία ρύθμιση φαίνεται πλήρως, ενώ όσο ξεθοριάζει το κόκκινο χρώμα, το σημείο δεν επηρεάζεται καθόλου από τη ρύθμιση. Μπορούμε να μετακινήσουμε το φίλτρο και να αυξομοιώσουμε τη διαβάθμισή του. Στις νεότερες εκδόσεις του Lightroom υπάρχει η επιλογή Range Mask. Αυτό περιορίζει τη μάσκα μας με βάση το χρώμα ή τη φωτεινότητα. Δεν θα το δούμε αναλυτικά σε αυτό το βίντεο, αλλά τυπικά με την επιλογή Color επιλέγουμε ένα συγκεκριμένο χρώμα για να εφαρμόσουμε την μάσκα μόνο σε αυτό, ενώ με την επιλογή Luminance ορίζουμε το εύρος της φωτεινότητας των χρωμάτων και την ευαισθησία τους με το Slider Smooth. Πιο δίπλα βλέπουμε το Radial Filter, το οποίο είναι παρόμοιο με το Graduated Filter, αλλά αντί για γραμμή σχηματίζουμε μία έλλειψη ή έναν κύκλο. Εξ ορισμού, το φίλτρο θα επηρεάσει οτιδήποτε εκτός του ελλειπτικού σχήματος που δημιουργούμε, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να επηρεάσουμε το εσωτερικό του αν κάνουμε κλικ στο Invert. Μια πολύ ωραία λειτουργία που έχουν τα Gradient και Radial Filters που συνήθως μας ξεφεύγει είναι η επιλογή Brush. Αυτή μας επιτρέπει να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε σημεία στη μάσκα μας με πινέλο, κάτι πολύ χρήσιμο για πιο ακριβείς προσαρμογές ή διορθώσεις. Απλά ζωγραφίστε τα σημεία που θέλετε να προσθέσετε ή κρατήστε πατημένο το Alt και ζωγραφίστε για να αφαιρέσετε από τη μάσκα. Στη συνέχεια έχουμε το Adjustment Brush. Λειτουργεί απλά με το να ζωγραφίσουμε την περιοχή της φωτογραφίας που θέλουμε να επιλέξουμε. Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος του πινέλου με τη ροδέλα του ποντικιού ή, για μεγαλύτερη ακρίβεια, χρησιμοποιήστε τα slider. Αν έχετε ενεργοποιημένη την επιλογή Auto Mask, το Lightroom θα προσπαθήσει να εντοπίσει τις άκρες του σημείου που προσπαθείτε να επιλέξετε και δεν θα σας επιτρέψει να ξεφύγετε από αυτές τις γραμμές. Το Adjustment Brush είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο για να σηκώνουμε τις σκιές σε πρόσωπα ή να κάνουμε πιο λεπτομερείς βελτιώσεις όπως λεύκανση δοντιών. Μια επιλογή που έχουν τόσο τα φίλτρα όσο και το πινέλο μορφοποίησης είναι το Color. Με αυτή την επιλογή, επικαλύπτουμε με ένα χρώμα όλες τις περιοχές με μάσκα και μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα από οτιδήποτε σε μια φωτογραφία, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με αυτό στο συγκεκριμένο βίντεο. Αφού καλύψαμε τα βασικά εργαλεία, μεταφερόμαστε στο panel με τις βασικές ρυθμίσεις. Η πρώτη επιλογή εδώ είναι το Treatment. Το ακουμπάμε μόνο αν θέλουμε να μετατρέψουμε μια φωτογραφία σε ασπρόμαυρη. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, το αφήνουμε ως έχει. Στις νεότερες εκδόσεις του Lightroom, εδώ έχουμε την επιλογή Profile που μας επιτρέπει να φορτώσουμε ένα LUT σαν χρωματικό προφίλ κάμερας και να ρυθμίζουμε την έντασή του ή να το χρησιμοποιούμε σε συνδυασμό και με άλλα LUTs. Σε αυτό το βίντεο δεν θα κάνουμε τίποτα από όλα αυτά, απλά το αφήνουμε στην προεπιλεγμένη τιμή Adobe Color. Στη συνέχεια βλέπουμε το White Balance. Μπορούμε να επιλέξουμε κάποιο από τα διαθέσιμα presets και να αλλάξουμε χειροκίνητα την απόχρωση και τη θερμοκρασία. Ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Eyedropper. Όταν χρησιμοποιείτε το Eyedropper, βρείτε ένα σημείο στη φωτογραφία που θα πρέπει να είναι λευκό και κάντε κλικ πάνω του. Βεβαιωθείτε ότι το σημείο που θα επιλέξετε δεν είναι πολύ φωτεινό ή σχεδόν καμένο γιατί δεν θα δουλέψει με ακρίβεια. Δεν έχει σημασία ποια μέθοδο χρησιμοποιείτε για τη ρύθμιση του White Balance. Μερικές φορές, όταν δεν είμαι σίγουρος για την ακρίβεια του White Balance όταν τραβήχτηκε η φωτογραφία, επιλέγω το Auto από το Drop Down και μετά το προσαρμόζω με τα sliders. Βέβαια, τις περισσότερες φορές δεν δουλεύει πολύ καλά με το Auto. Ένα πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε για τις παραμέτρους στο Lightroom είναι ότι όταν κάνουμε hover με το ποντίκι πάνω σε μία παράμετρο, μπορούμε να αλλάξουμε την τιμή της με μικρό βήμα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα επάνω και κάτω. Για να αυξήσουμε το βήμα, πατάμε το πλήκτρο Shift και το επάνω ή το κάτω πλήκτρο για πιο δραστικές αλλαγές. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Alt για να εμφανιστεί η επιλογή Reset δίπλα από μία ομάδα παραμέτρων και να τις επαναφέρετε στις αρχικές τους τιμές. Πατήστε το διακόπτη στο πάνω αριστερό άκρο ενός πάνελ για να επανεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις του συγκεκριμένου πάνελ.
είναι ένας πολύ καλός τρόπος για σύγκριση πριν και μετά την εφαρμογή των συγκεκριμένων ρυθμίσεων ενός πάνελ και πώς αυτές επηρεάζουν τη φωτογραφία μας. Πατήστε το βέλος στο πάνω δεξιά μέρος κάθε πάνελ για να κλείσετε ένα συγκεκριμένο πάνελ. Στις νεότερες εκδόσεις του Lightroom, πατώντας δεξί κλικ πάνω στην επικεφαλίδα του πάνελ, επιλέξτε το Customize Develop Panel. Από εδώ, μπορείτε να επιλέξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα panels για να σας βολεύουν καλύτερα ή να επιλέξετε να αποκρύψετε κάποια από αυτά αν δεν τα χρησιμοποιείτε καθόλου. Η επόμενη ομάδα ρυθμίσεων είναι αρκετά προφανής. Πρόκειται για τις βασικές ρυθμίσεις τονικότητας των χρωμάτων και προτείνω να ρυθμίσετε τα highlights, τα shadows, τα whites και τα blacks πριν πειράξετε το exposure της φωτογραφίας. Πολλές φορές, ανεβάζοντας λίγο τα blacks, δηλαδή τους μαύρους τόνους, μπορείτε να βελτιώσετε τη φωτεινότητα της φωτογραφίας συνολικά, χωρίς να χρειαστεί να κάνετε μεγάλες αλλαγές στο exposure. Επίσης, μπορείτε να επαναφέρετε τις λεπτομέρειες στους φωτεινούς τόνους της φωτογραφίας αν χαμηλώσετε μόνο το highlights της φωτογραφίας, χωρίς να μειώσετε συνολικά τη φωτεινότητά της. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί Auto για να πραγματοποιηθούν αυτόματα οι κατάλληλες ρυθμίσεις από το Lightroom, ανάλογα με τις πληροφορίες που περιέχονται σε μια φωτογραφία. Με τα χρόνια, αυτή η λειτουργία έχει βελτιωθεί αρκετά σε σχέση με την αυτόματη ρύθμιση των τόνων μιας φωτογραφίας και στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ώστε να διατηρηθούν οι λεπτομέρειες της φωτογραφίας. Στη συνέχεια, έχουμε το Slider Clarity. Επηρεάζει το contrast και τα mid-tones της φωτογραφίας, δηλαδή την αντίθεση και τους μεσαίους τόνους. Μπορεί να σας παρασύρει, γι' αυτό χρησιμοποιήστε το με προσοχή. Αυξάνοντας το slider θα προσθέσει περισσότερες λεπτομέρειες στη φωτογραφία, ενώ μειώνοντάς το μαλακώνει τις λεπτομέρειες. Αν θέλετε να μαλακώσετε την επιδερμίδα σε μια φωτογραφία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το adjustment brush από τα εργαλεία πάνω στο δέρμα και να μειώσετε το clarity. Επισημαίνω και πάλι ότι θέλει μικρές προσαρμογές, μην το παρακάνετε. Το slider dehaze είναι ένας πολύ καλός τρόπος να προσθέσετε περισσότερη δυναμική σε μια φωτογραφία. Γενικά, αν νομίζετε ότι κάτι λείπει από τη φωτογραφία σας, προσπαθήστε να προσθέσετε λίγο dehaze. Είναι ένας συνδυασμός saturation και contrast και είναι ιδανικό για φωτογράφηση αστεριών. Τα slider vibrance και saturation επηρεάζουν και τα δύο τον κορεσμό της φωτογραφίας, δηλαδή την ένταση των χρωμάτων της. Απλά το vibrance επηρεάζει τα πιο απαλά χρώματα της φωτογραφίας, ενώ το saturation επηρεάζει εξίσου όλες τις αποχρώσεις. Σειρά έχει η καμπύλη τόνων. Η καμπύλη τόνων μας επιτρέπει να προσαρμόσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια την αντίθεση και τους τόνους μιας φωτογραφίας. Θα παρατηρήσετε ότι το γράφημα πίσω από τη γραμμή της καμπύλης τόνων μιμείται αυτό του ιστογράμματος. Το σημείο των μαύρων τόνων είναι κάτω αριστερά, ενώ το σημείο των λευκών είναι πάνω δεξιά. Αν σηκώσουμε το σημείο των μαύρων, παρατηρούμε ότι οτιδήποτε ήταν καθαρά μαύρο στη φωτογραφία γίνεται σκούρο γκρι, ενώ αν χαμηλώσουμε το σημείο των λευκών, οτιδήποτε ήταν λευκό γίνεται πιο ανοιχτό γκρι. Συνεπώς, αν σηκώσουμε το σημείο των μαύρων τόνων και χαμηλώσουμε εκείνο των λευκών, ουσιαστικά συμπιώζουμε τον dynamic range της φωτογραφίας. Αν αυτό συμβεί με κομψό τρόπο, δίνει ένα διαφορετικό στυλ σε μια φωτογραφία. Μπορούμε να προσθέσουμε σημείο κατά μήκος της γραμμής και να τα χαμηλώνουμε ή να τα σηκώνουμε για να επηρεάσουμε τους τόνους στο συγκεκριμένο εύρος. Για παράδειγμα, αν θέλουμε περισσότερη αντίθεση στις σκιές, τοποθετούμε ένα σημείο εκεί και το χαμηλώνουμε. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε τα φωτεινότερα σημεία της φωτογραφίας μας φωτεινά, μπορούμε να προσθέσουμε σημεία κατά μήκος του δεξιού μισού της καμπύλης και να τραβήξουμε την καμπύλη προς τα πάνω για να το πετύχουμε. Τώρα, αυτό που κάνουμε μέχρι στιγμής είναι να προσαρμόζουμε την καμπύλη RGB, η οποία επηρεάζει όλες τις αποχρώσεις. Αν θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε ακόμα πιο συγκεκριμένες προσαρμογές στα μεμονωμένα χρωματικά κανάλια. Για παράδειγμα, αν θέλουμε περισσότερο ματζέντα στις σκιές, μπορούμε να αφαιρέσουμε λίγο πράσινο από τα shadows. Αν θέλουμε περισσότερο μπλε στα highlights, σηκώνουμε προς τα πάνω την καμπύλη στα highlights στο μπλε κανάλι. Αν δεν σας αρέσει να προσθέτετε σημεία στην καμπύλη, μπορείτε να αλλάξετε λειτουργία σε parametric mode από το κουμπί στα δεξιά. Αυτή η λειτουργία προσφέρει 3 slider σε εύρους, καθώς και ένα slider για κάθε περιοχή της καμπύλης τόνων. Αυτή η λειτουργία δουλεύει στην πραγματικότητα σε συνεργασία με τα σημεία και όχι αντί για αυτά. Οπότε, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τις δύο λειτουργίες. Εγώ προτιμώ να δουλεύω με τα σημεία, καθώς μου δίνει μεγαλύτερο και πιο σαφή έλεγχο της καμπύλης. Επόμενο πάνελ είναι το Hue Saturation Luminance ή HSL, το οποίο μας δίνει τον έλεγχο κάθε χρώματος και απόχρωσης ξεχωριστά. Στο πρώτο κομμάτι μπορούμε να αποφασίσουμε πώς θα αναπαρίστανται οι αποχρώσεις μας. Για παράδειγμα, αν θέλουμε οι μπλε αποχρώσεις μας να εμφανίζονται πιο κιανό, μπορούμε να τραβήξουμε το slider προς τα αριστερά σε πιο ανοιχτές αποχρώσεις. Αντίθετα, αν θέλουμε τα μπλε να εμφανίζονται πιο σκούρα, τραβάμε το slider προς τα δεξιά. Αν θέλουμε να αλλάξουμε ένα επιμέρους χρώμα σε κάποιο σημείο της φωτογραφίας μας, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ποιο slider από τα χρώματα στα δεξιά να τροποποιήσουμε,
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Target Adjustment Circle για να αναγνωριστεί με ακρίβεια το συγκεκριμένο χρώμα. Πατήστε πάνω στο κυκλάκι και μεταφερθείτε στο σημείο που θέλετε να αλλάξετε χρώμα. Κάντε κλικ και σύρετε πάνω ή κάτω την περιοχή που θέλετε. Από τα sliders δεξιά βλέπουμε ποια χρώματα αλλάζουν καθώς κάνουμε αλλαγές. Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πειράζετε μια συγκεκριμένη απόχρωση, γιατί μπορεί να επηρεάζονται πολλά στοιχεία της φωτογραφίας όπως τα skin tones. Πιο κάτω βλέπουμε την περιοχή saturation που είναι παρόμοια με την περιοχή hue. Αν θέλουμε να κάνουμε λιγότερο έντονη μια περιοχή χρωμάτων, απλά τραβάμε το slider του συγκεκριμένου χρώματος προς τα αριστερά, ενώ αν θέλουμε να την κάνουμε πιο έντονη, τραβάμε το slider προς τα δεξιά. Η περιοχή luminance επηρεάζει τη φωτεινότητα κάθε χρώματος. Αν για παράδειγμα θεωρούμε ότι μια συγκεκριμένη περιοχή της φωτογραφίας μας είναι αρκετά ξεθοριασμένη, μπορούμε να την εμπλουτίσουμε τραβώντας δεξιά το αντίστοιχο slider. Αν γενικά δυσκολεύεστε να πετύχετε ακρίβεια στα skin tones, το panel luminance μπορεί να βοηθήσει. Πατήστε το κυκλάκι του Target Adjustment και κάντε κλικ και σύρετε προς τα πάνω στην περιοχή του δέρματος για να το φωτίσετε καλύτερα. Προσοχή να μην το παρακάνετε. Προχωράμε στο Split Toning. Από εδώ μπορούμε να προσθέσουμε χρώμα και στα shadows και στα highlights της φωτογραφίας. Για παράδειγμα, ας προσθέσουμε λίγη θερμότητα στα highlights της φωτογραφίας μας. Τραβήξτε το Hue Slider προς τα δεξιά μέχρι να ταιριάζει στην αισθητική της φωτογραφίας σας. Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το Alt για να δείτε το αποτέλεσμα στην απόχρωση πιο έντονα. Αφού καταλήξετε στην απόχρωση που ταιριάζει καλύτερα, μετακινήστε το Slider Saturation για να εμφανιστεί συγκεκριμένη απόχρωση στα highlight. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο αν θέλετε να ψυχράνετε τις σκιές στη φωτογραφία. Τέλος, το slider balance στο μέσο των δύο καθορίζει το τι θα απαρτίζουν τα highlights και τι θα απαρτίζουν τα shadows στη φωτογραφία σας. Για παράδειγμα, αν θέλετε να προσθέσετε τη θερμότητα των highlights σας περισσότερο στη φωτογραφία, τραβήξτε το slider προς τα δεξιά. Αν θέλετε την μπλε απόχρωση στις σκιές πιο έντονες στα περισσότερα σημεία της φωτογραφίας, τραβήξτε το slider προς τα αριστερά. Μπορείτε να προσαρμόσετε το balance slider ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλετε να πετύχετε. Επόμενο είναι το panel detail, από το οποίο μπορούμε να κάνουμε πιο ευκρινή τη φωτογραφία μας και να αξιοποιήσουμε τη μείωση θορύβου. Από το sharpening καθορίζεται πόση οξύτητα θα εφαρμοστεί, με το 0 να είναι καθόλου και το 150 πάρα πολύ. Το εύρος 20-50 είναι ένα καλό αρχικό σημείο για τις περισσότερες φωτογραφίες. Το slider radius καθορίζει το μέγεθος της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται το sharpening, με την προεπιλεγμένη τιμή να είναι 1 pixel. Προτείνω να το αφήσετε ως έχει στο 1 pixel. Το slider detail καθορίζει τις άκρες οι οποίες οξύνονται. Όσο μικρότερη είναι η τιμή, μόνο οι καλά ορισμένες άκρες σε μια φωτογραφία επηρεάζονται. Ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτή, τόσο περισσότερο επηρεάζονται οι πιο απαλές άκρες μιας φωτογραφίας. Ο καλύτερος τρόπος να βλέπουμε ποια σημεία επηρεάζονται στη φωτογραφία μας είναι να κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Alt και να τραβάμε τα sliders. Με αυτόν τον τρόπο, βλέπουμε τι ακριβώς επηρεάζεται. Τελευταία, είναι η καλύτερη κατά τη γνώμη μου ρύθμιση για sharpening, το masking. Αυξάνοντας την τιμή του συγκεκριμένου slider, περιορίζεται η οξύτητα των περισσότερο εστιασμένων στοιχείων σε μια φωτογραφία. Αυτό είναι μια επιπλέον δυναμική στο θέμα της φωτογραφίας μας και το βοηθά να ξεχωρίζει από το φόντο. Για πορτρέτα, προτείνω το masking να βρίσκεται μεταξύ 80 και 100. Το noise reduction μπορούμε να το χωρίσουμε σε luminance noise και color noise. Το color noise, δηλαδή ο θόρυβος στο χρώμα, εμφανίζεται συνήθως στις περιοχές των σκιών και εμφανίζεται με τη μορφή πολύχρωμων pixels, εκεί που τα pixels θα έπρεπε να έχουν ένα ενιαίο χρώμα. Στα αρχεία RAW, το Lightroom προσθέτει αυτόματα noise reduction, αλλά μπορείτε να προσαρμόσετε το slider color προς τα δεξιά ανάλογα με την ποσότητα του θορύβου που εμφανίζει μια φωτογραφία. Το luminance noise παράγει μονόχρωμα pixels σαν κόκκους. Αν αυξήσουμε το luminance noise slider, μπορούμε να διορθώσουμε την εμφάνιση κόκκων, αλλά θα χάσουμε συνολικά σε λεπτομέρειες σε μια φωτογραφία. Προχωράμε στο panel Lens Correction. Αρχικά, αν χρειάζεται, μπορείτε να τσεκάρετε το κουτάκι Remove Chromatic Aberration. Chromatic Aberration συναντάμε συνήθως σε σκούρες γωνίες με φωτεινό φόντο. Για παράδειγμα, αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται πολύ συχνά γύρω από τα κλαδιά δέντρων ή γύρω από πλαίσια παραθύρων. Συνήθως εμφανίζεται με τη μορφή mauve, ροζ ή πράσινο γραμμών κατά μήκος των περιοχών με υψηλή αντίθεση. Αν τσεκάρετε το συγκεκριμένο κουτάκι, συνήθως εξαλείφεται τελείως.
Στη συνέχεια μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Profile Corrections. Αν τραβάτε RAW φωτογραφίες με ένα φακό για τον οποίο η Adobe έχει δημιουργήσει ένα προφίλ, το Lightroom θα φορτώσει αυτόματα το προφίλ του συγκεκριμένου φακού αν ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη επιλογή. Η συγκεκριμένη λειτουργία διορθώνει την παραμόρφωση και το βινιετάρισμα που δημιουργείται από το φακό κατά τη λήψη της φωτογραφίας. Προτείνω να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή πριν κάνετε οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση στη φωτογραφία, καθώς με τη διόρθωση του προφίλ μπορεί να αλλάξει δραστικά η φωτεινότητα της φωτογραφίας κατά τη διάρκεια εξάλειψης του βινιετάρισματος του φακού. Αν αισθητικά σας αρέσει το βινιετάρισμα, εννοείται ότι μπορείτε να τραβήξετε το slider προς τα αριστερά για να μειώσετε απλά το ποσοστό από το 100 ως εκεί που θα σας αρέσει περισσότερο. Το distortion slider σας επιτρέπει να αλλάξετε το ποσοστό της παραμόρφωσης του φακού, ωστόσο εγώ προσωπικά το αφήνω πάντα στην προεπιλεγμένη τιμή. Στην καρτέλα Manual μπορούμε να κάνουμε πιο δραστικές αλλαγές στην παραμόρφωση. Αν θέλετε να παίξετε με αυτό, κάντε κλικ στο checkbox Constraint Crop και προσαρμόστε το slider amount. Αν υπάρχει chromatic aberration που δεν έχει εξαφανιστεί από πριν, μπορείτε να το εξαλείψετε από εδώ. Αν υπάρχει chromatic aberration με τη μορφή mauve γραμμής, ορίστε την τιμή 5 στο slider amount. Μπορείτε να μετακινήσετε το slider purple hue μέχρι να εξαφανιστεί η mauve γραμμή. Αν μαρκάρετε το slider από τη μέση, μπορείτε απλά να αλλάξετε την απόχρωση χωρίς να αλλάξετε το εύρος των αποχρώσεων, αλλά σαφώς και μπορείτε να διευρύνετε το εύρος των mauve αποχρώσεων τραβώντας το slider προς τα δεξιά. Η εξάλειψη του chromatic aberration γίνεται ουσιαστικά ξεθοριάζοντας το χρώμα από τις γραμμές που εμφανίζονται γύρω από τις περιοχές με έντονη αντίθεση, μέχρι αυτές να μην είναι εμφανείς. Ωστόσο, όσο πιο μεγάλο είναι το εύρος των χρωμάτων που ξεθοριάζουμε, τόσο περισσότερο χάνει η φωτογραφία μας σε saturation στα σημεία που δεν υπάρχει chromatic aberration. Χρειάζεται δηλαδή προσοχή, γιατί για παράδειγμα μπορούμε να αφαιρέσουμε κατά λάθος saturation γύρω από μια περιοχή που έχει παρόμοιο χρώμα με αυτό που πάμε να εξαλείψουμε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το eyedropper για να ορίσετε αυτόματα το hue range, επιλέγοντας το eyedropper και πατώντας πάνω σε σημείο με chromatic aberration. Μερικές φορές λειτουργεί σωστά και άλλες όχι, οπότε συνήθως θα πρέπει να οριστεί με το χέρι. Τα ίδια ισχύουν και για τις πράσινες αποχρώσεις. Προσθέστε μια μικρή τιμή στο slider amount και προσαρμόστε το slider green hue μέχρι να εξαλειφθούν οι πράσινες γραμμές. Πιο κάτω υπάρχουν πρόσθετες ρυθμίσεις για τον έλεγχο στο βινιετάρισμα. Το Panel Transform περιέχει ιδιαίτερα χρήσιμες λειτουργίες. Μπορούμε να διορθώνουμε τις λήψεις εκείνες στις οποίες υπάρχει η αίσθηση ότι οι τοίχοι ή τα κτίρια απομακρύνονται ή να ευθυγραμμίζουμε τις λήψεις μας ώστε να δείχνουν ίσχες. Αν η φωτογραφία σας έχει καλά ορισμένες ευθείες, πατώντας το κουμπί Auto δουλεύει εξαιρετικά. Ενώ κάποιες φορές μπορεί να θέλετε να προσθέσετε γραμμές για να υποδείξετε στο Lightroom πώς πρέπει να είναι ευθεία μια γραμμή. Να έχετε πάντα τσεκαρισμένο το κουτάκι Constraint Crop, ώστε το Lightroom να κροπάρει τη φωτογραφία και να μην αφήνει λευκά κενά. Αυτό το σημείο θα το καλύψουμε γρήγορα. Η επιλογή Post Crop Vignetting σας επιτρέπει να προσθέσετε βινιετάρισμα στη φωτογραφία σας. Μπορείτε να παίξετε με τα slider Feather, Roundness και Amount για να το προσαρμόσετε όπως θέλετε. Στη συνέχεια υπάρχει το grain. Προσωπικά μου αρέσει να προσθέτω grain στις φωτογραφίες μου, αλλά γενικά αυτό είναι καθαρά θέμα προσωπικής αισθητικής. Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος των κόκκων και την υφή τους από τα slider size και roundness αντίστοιχα. Okay, σχεδόν τελειώσαμε. Η προσαρμογή της φωτογραφικής μας μηχανής όσον αφορά τα χρώματα συνοψίζεται στην εξής έννοια. Κάθε πίξελ σε μια φωτογραφία έχει ένα ποσοστό κόκκινου, πράσινου και μπλε χρώματος, τα οποία αποτελούν το χρώμα του συγκεκριμένου πίξελ. Το εργαλείο Calibration θα επηρεάσει τις τιμές του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε ποσοστού κάθε ξεχωριστού πίξελ της φωτογραφίας μας. Το Calibration είναι από αυτά τα εργαλεία τα οποία είναι ευκολότερο να τα καταλάβει κανείς παίζοντας μαζί τους παρά με το να τα εξηγεί. Οπότε προτείνω να παίξετε με τα slider και να δείτε πώς επηρεάζει τις φωτογραφίες σας. Αν θέλετε να συγκρίνετε την επεξεργασμένη εικόνα σας σε σχέση με το πώς ήταν όταν έγινε η εισαγωγή στο Lightroom, πατήστε το πλήκτρο Backslash για να δείτε το πριν. Ξαναπατήστε το για να δείτε το μετά.
Αφού έχετε εξοικειωθεί με τα panels και τις παραμέτρους του Lightroom, ας δούμε μερικές τεχνικές για να επεξεργάζεστε τις φωτογραφίες σας γρηγορότερα. Αφού έχετε ολοκληρώσει την επεξεργασία μιας φωτογραφίας και είστε ευχαριστημένοι με το πώς δείχνει, ίσως θέλετε να εφαρμόσετε την ίδια επεξεργασία και σε άλλες παρόμοιες φωτογραφίες. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να το πετύχετε. Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl-Shift-C για να εμφανιστεί το μενού με τις επιλογές προς αντιγραφή. Εγώ συνήθως πατάω την επιλογή όλων και μετά ξετσεκάρω τις επιλογές που αφορούν πολύ συγκεκριμένες παραμέτρους μιας φωτογραφίας, όπως το Crop, το Spot Removal, το Transform και το Local Adjustments. Πατήστε Copy, πηγαίνετε στη φωτογραφία στην οποία θέλετε να εφαρμόσετε την επεξεργασία και πατήστε τα πλήκτρα Ctrl-Shift και V για να επικολλήσετε τις ρυθμίσεις. Το κουμπί Previews θα εφαρμόσει όλες τις ρυθμίσεις της φωτογραφίας που είχατε επιλεγμένη στην τρέχουσα επιλεγμένη φωτογραφία. Ο αγαπημένος μου τρόπος να εφαρμόζω τις ίδιες ρυθμίσεις σε πολλές φωτογραφίες ταυτόχρονα είναι με τη χρήση του κουμπιού Sync. Απλά επιλέξτε τη φωτογραφία που επεξεργαστήκατε και επιλέξτε μαζικά τις φωτογραφίες που θέλετε πατώντας το πλήκτρο Shift στην τελευταία φωτογραφία του συνόλου. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Sync ή τα πλήκτρα Ctrl-Shift-S. Από τις διαθέσιμες επιλογές, επιλέξτε αυτές που θέλετε και πατήστε το κουμπί Sync. Αν έχετε αναπτύξει μια επεξεργασία με συγκεκριμένες ρυθμίσεις τις οποίες θέλετε να ξαναχρησιμοποιείτε συνέχεια στις φωτογραφίες σας, μπορείτε να τις αποθηκεύσετε ως preset. Απλά πατήστε το εικονίδιο Syn από το panel Presets και επιλέξτε το Create Preset. Από εκεί, δώστε ένα όνομα στο preset, ομαδοποιήστε το με άλλα presets και επιλέξτε ποιες ρυθμίσεις θα περιλαμβάνονται στο preset. Ένας γενικός κανόνας όσον αφορά τα presets είναι να μην περιλαμβάνουμε τις ρυθμίσεις White Balance και Exposure, καθώς αυτές οι ρυθμίσεις είναι πολύ συγκεκριμένες για κάθε φωτογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, το preset σας θα δουλεύει καλύτερα με μια ευρύτερη γκάμα φωτογραφιών. Για μαζική επεξεργασία και εξαγωγή παρόμοιων φωτογραφιών, μόλις τελειώσετε την επεξεργασία σας, προτείνω να κοιτάξετε όλες τις φωτογραφίες σας ξανά με μια πιο καθαρή ματιά για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει συνέπεια στην επεξεργασία τους. Για εξαγωγή, αρχικά επιλέξτε τις φωτογραφίες προς εξαγωγή και πηγαίνετε στο File, Export. Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκευτούν οι φωτογραφίες σας και αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργηθούν υποφάκελοι για να αποθηκευτούν εκεί. Στη συνέχεια, από το File Naming, μπορείτε να ορίσετε ένα δικό σας κανόνα ονοματολογίας των αρχείων, το οποίο προσωπικά χρησιμοποιώ όταν θέλω να εξάγω μαζικά πολλές φωτογραφίες με διαδοχικά ονόματα. Απλά αλλάζω την αρρύθμιση με τόσα ψηφία όσο ο συνολικός αριθμός των φωτογραφιών που εξάγω. Αν για παράδειγμα εξάγω 100 φωτογραφίες, επιλέγω 2 μηδενικά μπροστά από το 1 για να βεβαιωθώ ότι οι φωτογραφίες έχουν κατάλληλη ταξινόμηση. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις είναι αρκετά επεξηγηματικές από μόνες τους. Μπορείτε να ορίσετε ένα όριο στο μέγεθος των αρχείων, ενώ αν χρειάζεται να αλλάξετε το μέγεθος των φωτογραφιών, μπορείτε να το κάνετε από εδώ. Για παράδειγμα, αν εξάγετε μια κατακόρυφη φωτογραφία για το Instagram, μπορείτε να ορίσετε τη μικρή διαγώνια σε 1080 pixels. Εγώ αφήνω το output sharpening στην προεπιλεγμένη τιμή screen, ωστόσο αν εξάγετε φωτογραφίες για εκτύπωση, αλλάξτε τη ρύθμιση εδώ. Για metadata επιλέγω το copyright only. Δεν είμαι fan των watermarks, οπότε το αφήνω unchecked και αν θέλετε μπορείτε να επιλέξετε μια ενέργεια μόλις τελειώσει η εξαγωγή. Τέλος, πατάμε export. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να έχετε αποκτήσει μια καλή εικόνα για τις βασικές λειτουργίες του Lightroom και ελπίζω να αποκτήσετε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σας για να επεξεργάζεστε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες με τον τρόπο που επιθυμείτε. Φυσικά, υπάρχουν και περισσότερες δυνατότητες και εξειδικευμένα εργαλεία που προσφέρει το Lightroom, ωστόσο αυτά που καλύψαμε σε αυτό το βίντεο θα πρέπει να σας βάλουν στο σωστό δρόμο για να γίνετε master στο Lightroom. Το βίντεο ήταν αρκετά μεγάλο, οπότε συγχαρητήρια σε όσους τα καταφέρατε μέχρι εδώ. Τα λέμε στο επόμενο.